αποφασισμένη να διεκδικήσει με κάθε τρόπο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, εμφανίζεται η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου. Το Ρέθυμνο σήμερα εκφράζει με την παρουσία του εδώ στη συγκέντρωση τη λαϊκή που κάνουμε την αγανάκτησή του για το τι συμβαίνει στα θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας και για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Τους καλέσαμε εδώ όλους να ενημερωθούν, να πάρουμε αποφάσεις για να λύσουμε οριστικά αυτό το απόστημα που έχει γίνει στον τόπο μας. Τα προβλήματα του Ρεθύμνου, της υγειονομικής περίθαλψης, τόσο σε επίπεδο ΕΟΠΗ όσο και νοσοκομείου, τέθηκαν επιτάπητος. Ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Από εκεί και πέρα δεν σταματάμε στο σήμερα. Συνεχίζουμε τις δράσεις μας, τις κινητοποιήσεις μας. Μάλλον έχουν στο νου τους να κάνουν ένα κέντρο υγείας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ότι σε επίπεδο νομού δεν έχουμε πού κλείνει την κεφαλήνη οι εργαζόμενοι, ενώ πληρώνουμε τις ασφάλειές μας και τις υποχρεώσεις μας στο ελληνικό κράτος, έχουμε την απέτηση λοιπόν να έχουμε τις ανάλογες αντιμετωπίσεις από το ιατρικό ή το φαρμακευτικό κομμάτι που είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει το κράτος. Στη διάρκεια της χθεσινής συγκέντρωσης που διοργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, με βασικό στόχο να ενημερωθούν το δυνατόν περισσότεροι πολίτες για τα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος αλλά και τις δυσλειτουργίες του ενιαίου οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας, αποφασίστηκε να γίνει την προσεχή εβδομάδα μια παγκρίτια συνάντηση των αρμόδιων θεσμικών φορέων στο Ρέθυμνο, τους οποίους και θα καλέσουν να δεσμευτούν για την άμεση επίλυση των προβλημάτων. Κάνουμε αυτή την κίνηση για να ξυπνήσουν κάποιοι οι οποίοι μάλλον κοιμούνται εντέχνως σε επίπεδο νομού και δεν μας έχουν αφήσει τίποτα. Πύλες εισόδου δεν έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Συμπιεζόμαστε από αριστερά και από δεξιά από τους υπόλοιπους νομούς. Άρα αυτό που μας μένει είναι να αντιδράσουμε δυναμικά και να διεκδικήσουμε τι άλλο, το αυτονόητο. Αυτό που μας ανήκει, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τίποτα άλλο, δεν ζητάμε δανεικά. Στο θέμα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και συγκεκριμένα στον ενιαίο φορέα, στον ενιαίο οργανισμό παροχής υγείας, υπηρεσιών υγείας των ΕΟΠΗ, η άποψή μας είναι ότι ο ενιαίος φορέας που είναι απαραίτητος ξεκίνησε λάθος. Με αυτόν τον κανονισμό λειτουργίας, με αυτή τη χρηματοδότηση, κατά τη γνώμη μας δεν έχει μέλλον. Απόψε μιλάει η τοπική κοινωνία, η οποία δίνει συντριπτικό παρόν στη μεγάλη αυτή συγκέντρωση, μέσα σε αυτή τη μεγάλη λαϊκή συνέλευση θα αποφασίσει τις δράσεις που θα διεκδικήσουν το δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν υγεία, το δικαίωμα στη ζωή. Οι ίδιοι εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν άμεσα αξιοπρεπείς συνθήκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.